ο Γιώργης συνέχιζε να κλαίει, να πείθω και να προσπαθώ να μαϊνάρω το Γιώργη. Πέρασε και καταφάμε καλήν κακός στο δράπανο. Εκεί στο δράπανο διαπιστώσαμε ότι η γέφυρα δεν υπήρχε και βρέθηκε ο απομηχανής Θεός, ο Μακαρίτης, ο Μπελέλης, το θυμάστε. Ο Γιάννης, με τη βάρκα. Με τη βάρκα. Μας παίρνει και αφού φτάνουμε στη Σισιώτισσα, λέω Γιώργη, η αποστολή με τελείωσε. Κοίταξε να επικοινωνήσεις με τα παιδιά σου, με όσους ζούνε, να πάω να δω και εγώ τη γυναίκα μου και το παιδί. Το αποτέλεσμα πράγματι λοιπόν και τελείωσε. Την επομένη, όπως ελέγχθησαν, πολύ ωραία και βεβαίω του λόγου πάσπαλη, του κυρίου Δεμπόρου και του πιτάτου μου, ακούμε εκεί πέρα, στον κήπο ευρισκόμενοι του πεθερού μου, ακούμε ότι ήρθανε, κατέφτασαν τα καράβια τα Ισραήλινα και προσφέρουν και πάμε κάτω. Η παραπουσία του νερού, δύο κοινά με πειρέασαν στη ζωή μου. Όταν υπέστην αποτρίχωση από τους Ιταλούς που με συνέλαβαν και με φυλάκισαν επί 20 μέρες στις φυλακές, γιατί τότε είχε κυκλοφορήσει μία προκήρυξη η οποία ήταν επαναστατική και η οποία είχε δακτυλογραφηθεί σε μία γράφομηχανή Adler νούμερο 55 που από αυτές τις γραφομηχανές ήσαν μόνο οι 3-4 στα αγωστόρια, από τις οποίες οι μεμπράνες εξετυπούντο και κυκλοφόρουν σαν παράγωγα από τους λεγόμενους τότε προϊγράφους. Και εκεί υποστά στο μαθήριο το οποίο επέστη πραγματικά της αποτριχώσεως. Έχω την αίσθηση πως και αν είχα ένα κιντινάρι για όλους μέσα μου θα ευγαίνανε χωρίς την επέμβαση του Αγίου Γερασίμου από τους χώμους του Σουπέρου. Τελειώνει η παρέμβαση αυτή, πάω στην φυλακή και λοιπά. Λοιπόν, επανέρχομαι στον πρώτο. Μόλις πληροφορούμε ότι ήρθανε εκεί πέρα τα καράβια αυτά, αμέσως μαζί με τη γυναίκα μου και με την κόρη μου, βρέχω στο τεκούσον, καταφεύγουμε εις το Βαραλία. Η Κέτη ήταν μωρό τότε. Λες τα χρόνια της έλεγες, δεν κάνει. Βρίσκεται η αείμνηστος και δημιουργός αυτού του μεγαλειώδους μουσείου. Να το επισκεφτείτε. Το ευχαριστώ. Και βγάνει έναν τενεκέ νερό, ένα δεν θυμάμαι τον όρμα ακριβώς, πώς σε λέγονται αυτούς. Γελάντα, λάμποτι, κουμπότι, σύκλος. Όχι μη γέλο. Σύκλος. Πώς. Σύκλος. Όχι, όχι. Ήταν νερό νερού, του δοχείου νερού, τσίγκινο μεταλλικό κάτι τέτοιο. Και κάτω χρόνο και βρίσκω ένα κόνσερβο κούτι και παίρνω και μου δίνει το νερό και πάω που το παιδί μου εφλέγεται από τη ρίτσα. Εκεί αντιμετώπισα το άλλο τραγικό γεγονός, την σύγκρουση καθήκοντος. Το καθήκον προς τον εαυτό μου ώστε να το πιω όλο αυτό το νερό και να μην πει το παιδί μου, απλώς έβαλα μέσα στο κονσερβοκούτι τη γλώσσα μου του νερού και αισθανόμουν κάποια ανακόπηση και το πάω και την ώρα που αντιλαμβάνεται το βρέφος
το νερό σου παράζει και τελειώνει τώρα. Σ' αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μεταφέρει το νερό αυτό το τόσο σωστικό για την εποχή εκείνη που εντωμεταξύ είχαν κατέβει οι κουκλάδες, οι Βασινοί και οι άλλοι, κυνηγώντες το Μακαρίτη, το Σπύρο, τον Ιβαδά, τον τότε βουλευτή, για να τους πάει νερό, τι που να τους πάει το νερό. Όλα τα πηγάδια είχαν αυτό, είπα. Κατά συνέπεια, αυτό που με την συγκίνηση η οποία τον τιμά και είναι ένα ενδεικτικό και αποδεκτικό στοιχείο της ευαισθησίας που διακρίνει και τον άνθρωπο και τον συγγραφέα του ιστορικού εκείνου, τον αντιλογενήσι μας, πραγματικά το ίδιο συμβαίνει και στον Μελούντα. Δεν υπάρχει ωραιότερα πράξη στους ανθρώπους, την οποία έχει επισβάνει αυτός τον οποίον εσείς σταυρώσατε, ο Ιησούς Χριστός. Καθόν τρόπο και εμείς εσταυρώσαμε τον άλλον σοφό μας, τον Σωκράτη, δώσαν δέσπο το πόνιο. Και έγραψε, μαροκίνε και απετυπώθη από τους κοντάς όλους τους ευαγγελιστάς. Εις δε ευπηγίας και κοινωνίας μη επηρεάζεστε. Για αυτές τις γαρτησίες ευαριστείτε ο Θεός. Δηλαδή, η ευπηγία, η καλοσύνη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και η κοινωνία, η οποία επιτρέψατε μου να σας πω ότι είναι σύνθετος λέξης παραγωμένη από τα κοινά όνια, τα κοινά αγαθά, τα οποία προσεδόντα, πρόσδοκα και τα προσδοκά ο σκεπτόμενος άνθρωπος επιτυχής, να είναι όλα κοινά διόλου τους ανθρώπους, αδιακρίτως χρώματος, φυλής, γλώσσης και θυσίες. Έτσι, για να φεντρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα. Ναι. Ο φίλος, ο Γεράσιμος Σταματάτος, τσάμπα αποκριχώθηκε. Γιατί η προκήρυξη δεν είχε γραφεί από τη γραφομηχανή της Επισκοπής, αλλά από την Άντλερ της Αγροτικής Τράπεζας, στην οποία είχε πρόσβαση η οργάνωση για την ιστορία. Μπράβο, Γεωργιονίση! Μπράβο! Έχει τα προσωπικά χρόνια από καλύπτονται και ας είναι όχι απλώς υποϊταίος εκείνος που την έγραψε, αλλά μίαν επενεταίος από τον Ομιλούντα, ο οποίος σε τράβηξε τον παθό του τον Τάρα από τον Φεράς, που στην φυλακή ευρισκόμενος δεν αφήσανε, κυρίες και κύριοι, ούτε τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, ούτε την μητέρα μου, να έρθουν τα παιδιά. Και είχε τότε, ο τότε υποψήφιος, ο Μακαρίτης, ο ιερόθεος, και μου έφερε δύο πορτοκάλια με στις σκέψεις του, αφού λειτουργήσε εκεί στον ναό των υπάρχοντα των φυλακών.